Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τέταρτο μέρος εκπομπής. Απόγευμα Τετάρτης, τέταρτο μέρος, 7.30. Νίκος Παπανικολάου, συνεργάτης, κλινικός ψυχολόγος. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως η ατζέντα της εβδομάδας και η θεματολογία μας σωθεί να ασχοληθούμε και να κάνουμε μια εκπομπή δυο μας. Ναι. Και όχι ένα τέταρτο. Είναι πολλά πράγματα. Είναι οπαδική βία, είναι τα γεγονότα τα οποία συνέβη με το. Εκδικητική πορνογραφία. Ακριβώς. Είναι σαφέστατα από εκεί και πέρα τα γεγονότα του βιασμού, έστω και αν τελικά κάπως θόλωσαν τα νελάρα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πάντα ο βιασμός παραμένει ένα πολύ, πολύ μεγάλη, μια πολύ μεγάλη εγκληματική πράξη, πολύ δύσκολη εγκληματική πράξη. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Από ποιο. Και αν ξεκινήσουμε, πραγματικά είναι δύσκολο. Θα ήθελα, το θέμα μας είναι οι ψυχολογικές προεκτάσεις του βιασμού. Έχουμε ετοιμάσει μια παρουσίαση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κάποια συμπεράσματα που έχουν ενδιαφέρον, κάποια δεδομένα που έχουν ενδιαφέρον. Οπαδική βία. Θα ήθελα λίγο τη γνώμη σου σε αυτό το κομμάτι. Το συζητάμε, το ξανασυζητάμε. Πριν από 13 χρόνια, ένα παλικάρι πάλι εκεί, φίλαθλος του Παναθηναϊκού, Φιλόπουλος, έχασε τη ζωή του. Τραυματισμοί. Λύση υπάρχει, ή κατεβάζουμε ένα διακόπτη, λέμε τα σταματάμε όλα για 5-6 χρόνια. Και μετά από 6 χρόνια, ελάτε να τα ξαναπούμε πάλι. Ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι όσο την οπαδική βία προσπαθούμε να τη δούμε μόνο σαν οπαδική βία και τίποτα περισσότερο, είναι σαν να προσπαθήσουμε να κλείσουμε μια τρύπα και επί της ουσίας να παραμένουν ανοιχτές πάρα πολλές άλλες. Ναι. Δηλαδή, πρακτικά η οπαδική βία αποτελεί ένα κομμάτι απλά και μόνο της βίας, μιας αλυσίδας που λέγεται βία. Ίδιο είναι η λεκτική βία, η σεξουαλική βία, η γυναικοκτονία για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ, για παράδειγμα, ο βιασμός για τον οποίο θα μιλήσουμε. Δηλαδή, συναισθήματα, συμπεριφορές, νοοτροπίες που υπάρχουν. Ακριβώς. Απλά υπάρχει ένα περιτύλιγμα που λέει ότι εγώ υποστηρίζω αυτή την ομάδα, εσύ απέναντι, ακριβώς. Οπότε θα συγκρουστούμε. Ακριβώς. Είναι λοιπόν συμπεριφορά. Είναι πρόσχημα λοιπόν. Είναι συμπεριφορά και όχι διάγνωση, τίποτα περισσότερο. Όσο λοιπόν προσπαθούμε με κάποιο τρόπο ουσιαστικά να κάνουμε καλά το συγκεκριμένο κομμάτι, υπάρχουν άλλα κομμάτια βίας τα οποία υπάρχουν και τα οποία τροφοδοτούν αντίστοιχα διαφορετικές άλλες συμπεριφορές. Ξέρεις, και εδώ και στη συγκεκριμένη περίπτωση η πρόληψη είναι η καλύτερη σε σχέση με τη θεραπεία ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα, αν προσπαθούσαμε να πούμε το για ποιο λόγο υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, ούτως ή άλλως μιλούμε για καταστάσεις οι οποίες ξεκινούν από την οικογένεια. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τις προεκτάσεις της βίας και το πώς η βία μπορεί να ξεκινά μέσα από την οικογένεια. Γονεϊκή αποστέρηση, κακοποίηση, πρώιμη έκθεση σε βία, διακοπές της οικογενειακής ζωής. Από εκεί και πέρα, σίγουρα όμως. Τη βία απαντούν με βία. Ναι, τη βία απαντά με βία και αναγεννούν βία κάποιες γενιές αργότερα. Αναγεννούν βία. Οπότε λοιπόν η οικογένεια είναι είτε παρατηρητής στη συγκεκριμένη περίπτωση, είτε δημιουργός της βίαιης συμπεριφοράς, η οποία κάποια στιγμή αργότερα αναγεννάται. Σαν πρωταγωνιστής πλέον, ο άνθρωπος ο οποίος εδέχθη τη βία λειτουργεί σαν πρωταγωνιστής. Τώρα, από εκεί και πέρα, μιλούμε για διαγνώσεις οι οποίες μπορούν να υπάρχουν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πιθανά μιλούσαμε για αντικοινωνική διαταραχή της προσωπικότητας, η οποία μιλούμε για άτομα τα οποία έχουν συμπεριφορά χωρίς τύψεις και ενοχές. Έχουν συμπεριφορές που δεν έχουν τύψεις και ενοχές. Σίγουρα τα παιδιά τα οποία ωστόσο αναζητούν τη χαμένη τους ταυτότητα, αυτή τη χαμένη ταυτότητα τη βρίσκουν ίσως μέσα στους συνδέσμους των οπαδών, ναι. Όπου εκεί πέρα θα λέγαμε ότι όποιος θα επιδείξει την πιο βία, την πιο ακραία συμπεριφορά, είναι και αυτός ο οποίος με κάποιο τρόπο, αν το θέλεις, ανεβαίνει στην ιεραρχία. Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γενικότερα ως το φαινόμενο βία και να μην μείνουμε ίσως μόνο στην οπαδική βία, δεδομένου του ότι η οπαδική βία αποτελεί ένα κρίκο σε αυτή την ατέλειωτη αλυσίδα της βίας, που λέγαμε προηγουμένως. Και πόσους ίσως βολεύει αυτή η οπαδική βία. Ναι, και πόσους ίσως βολεύει. Και πόσοι κρύβονται πίσω από αυτήν την νοοτροπία. Ακριβώς. Και το σίγουρο, ξέρεις, είναι ότι σίγουρα τα κατασταλτικά μέσα υπάρχουν. Το παράδειγμα της Αγγλίας, το οποίο το είδαμε, υπήρξαν κατασταλτικά μέσα, σαφώς επί κυβερνήσεως Θάτσερ νομίζω ότι έγινε ό,τι έγινε. Νομίζω ότι είδαμε από εκεί και πέρα γεγονότα και αποτελέσματα, αλλά τα είδαμε τα γεγονότα και τα αποτελέσματα μέσα στο γήπεδο. Τριγύρω από το γήπεδο, σαφώς συνεχίζει η βία. Παραμένει αυτή η βία. Και υπάρχει. Νομίζω ότι όποιος έχει ζήσει στην Αγγλία μπορεί αυτό να μας το επαληθεύσει. Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα μας. Το οποίο είναι. Το οποίο είναι ο βιασμός, ακριβώς και οι ψυχολογικές προεκτάσεις ουσιαστικά του βιασμού. Μύθοι και αλήθειες. Ξέρεις, πιστεύουμε ορισμένα τα οποία ως δεδομένα αλήθειες. Τα οποία δεν ισχύουν. Και μιλούμε βεβαίως για την πιο βίαιη μορφή επιθετικότητας. Ξέρεις, παγκόσμια, οφείλουμε να πούμε ότι μία στις 5 γυναίκες έχει πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρα θειασμού. Είναι φοβερό. Μία στις πέντε γυναίκες παγκόσμια. Νομίζω ότι είναι τεράστιο το ποσοστό. Θα δούμε αργότερα πολύ και μεγάλο. Στην Ελλάδα το πόσο είναι το ποσοστό αυτό. Ότι επίσης μπορούμε να πούμε ότι ο κάθε πολιτισμός έχει διάφορες μορφές βίας, έτσι, που υπάρχουν κατά των γυναικών, οι οποίες είναι είτε σχεδόν αόρατες, είτε πολλές φορές θεωρούνται φυσιολογικές ή εθιμικές. Ας θυμίσουμε την κλειδωριδεκτομή, η οποία υπάρχει ουσιαστικά στις 28 χώρες της Αφρικής. Τώρα θα πούμε ότι από εκεί και πέρα σίγουρα είναι
το γεγονός είναι ότι σε τετραπλάσιο ποσοστό ο δράστης είναι γνωστός, πάντα παγκόσμια μιλάμε, ναι. Ο δράστης είναι γνωστός του θύματος. Δηλαδή πάντα είναι ένα άτομο είτε από το άμεσο κοινωνικό ή ακόμα και οικογενειακό περιβάλλον. Πάμε να δούμε μύθους και αλήθειες για το βιασμό σε επίπεδο Ελλάδας. Ισχύει βεβαίως ένας κάθε 2,5 μέρες γίνεται. Καταγγέλλονται βεβαίως έτσι. Μια απόπειρα κάθε 6 μέρες. Και πάλι εδώ βλέπουμε ότι ενώ οι απόπειρες θεωρητικά πρέπει να είναι περισσότερες σε σχέση με τους βιασμούς, βλέπεις πόσο έλλειψη υπάρχει στην καταγγελία, πράγμα το οποίο το βλέπουμε από το τρίτο, ότι καταγγέλλεται το 6 έως 8%. Και γιατί καταγγέλλεται ένα τόσο μικρό ποσοστό? Γιατί υπάρχει φόβος εκδίκησης, γιατί υπάρχει έλλειψη οικονομικών μέσων από τα άτομα, γιατί υπάρχει συναισθηματική εξάρτηση, γιατί υπάρχει ανησυχία για τα παιδιά και γιατί υπάρχει απουσία πολλές φορές πρόσβασης επάνω στις δομές οι οποίες θα περιθάψουν τα θύματα του βιασμού. Έχουμε να πούμε βεβαίως ότι είναι απλά μια πράξη βίας και ότι πολλές φορές τα θύματα δεν αντιδρούν. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ξέρεις, πολλές φορές. Στις μισές φορές τα θύματα δεν αντιδρούν. Για ποιο λόγο, τι φοβούνται? Υπάρχει τονική ακινησία. Ή αλλιώς είναι μια κατάσταση προσωρινής έτσι, παράλυσης που ισχύει στο 50%, 52% συγκεκριμένα των θυμάτων και τα οποία θύματα σε εκείνη και τη φάση ουσιαστικά αμήνονται και προσπαθούν και δεν καλούν τη βοήθεια. Αυτό, σε αυτά τα θύματα βεβαίως, τα οποία έχουν εμφανίσει αυτό το φαινόμενο της τονικής ακινησίας, της μη αντίδρασης ουσιαστικά, φαίνεται ότι το μετατραυματικό στρες είναι και πολύ πιο έντονο, όπως επίσης και έχουν διπλάσια ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, ο οποίος μπορεί σε σχέση με τα άτομα τα οποία έχουν βιαστεί. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, αν προσπαθήσουμε, οφείλουμε να πούμε βεβαίως ότι αυτός ο αμυντικός μηχανισμός, δηλαδή της παράλυσης, υπάρχει ακόμα και στα ζώα. Όταν τα ζώα με κάποιο τρόπο δέχονται επίθεση από κάποιο άλλο ζώο. Άρα λοιπόν, μάλλον πρόκειται για μια προσαρμογή ουσιαστικά στην κατάσταση. Δεν αντιδρούν. Πράγμα το οποίο μπερδεύει πολλές φορές και τις δικαστικές αίθουσες, έτσι. Δηλαδή, μη αντίδραση του θύματος. Δεύτερον, μύθι. Δεν συμβαίνει συχνά. Όπως είπαμε, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Μία στις πέντε γυναίκες παγκοσμίως. Καταγγέλλεται ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Δεν είναι ψυχοφθόρος, όπως θα δούμε στην πορεία, είναι ψυχοφθόρος και πάρα πολύ ψυχοφθόρος μάλιστα. Και το συμμετέχω σημαίνει συνενώ. Συμμετέχω δεν σημαίνει συνενώ, δεδομένου ότι πολλές φορές τα θύματα δεν αντιδρούν με την τονική ακινησία την οποία είπαμε προηγουμένως. Και είναι πράξη βίας. Έχουμε είναι να κάνουμε πράξη μια βίας, πράξη βίας. Ακριβώς. Είναι πράξη βίας. Δεν είναι πράξη, δεν έχει καθόλου σεξουαλικότητα. Πάμε στο δεύτερο πίνακα. Τι οθεί έναν άνθρωπο στο βιασμό? Πρώτον, παιδικές τραυματικές εμπειρίες και περιβάλλοντα. Δεύτερον, σκληρότητα, έλλειψη ενσυναίσθησης. Και ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η ενσυναίσθηση πολλές φορές μπορεί να είναι επιλεκτική. Δηλαδή, το συγκεκριμένο άτομο να έχει ενσυναίσθηση σε κάποια πράγματα, σε κάποια άτομα και να μην έχει ενσυναίσθηση σε κάποια άλλα άτομα. Είναι χαρακτηριστικό τουλάχιστον στους βιαστές. Και είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι υπάρχει διέγερση από τον απόλυτο έλεγχο τον οποίο έχει το άτομο επάνω στο θύμα. Από εκεί και πέρα, μιλούμε για μίσος προς τις γυναίκες. Κακοποιητική μητέρα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Και επίσης, οφείλουμε να πούμε ότι το 1 τρίτο των ατόμων τα οποία κάνουν βιασμό, έχουν διάγνωση κατάθλιψη, ενώ τα 2/3 έχουν διάγνωση χρήσης ή ακόμα και τα κατάχρησης από το αλκοόλ. Υπήρχε μάλιστα και μια θεωρία παλιότερα όπου τα αυξημένα επίπεδα των ανδρογόνων, όπως για παράδειγμα τεστοστερόνη, μπορεί να προκαλέσει αύξηση της επιθετικότητας. Ωστόσο, έχουμε αντιφατικά ευρήματα, δηλαδή δεν σημαίνει ότι αυξημένα ανδρογόνα σημαίνει αντίστοιχα και αύξηση της σεξουαλικής επιθετικότητας, αλλά μόνο αύξηση της επιθετικότητας. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Τα χαρακτηριστικά του θήτη. Πρώτον, είναι διέγερση από την κυριαρχία. Την κυριαρχία που έχει την απόλυτη κυριαρχία επάνω στο θύμα. Δεύτερον, λάθος αντιλήψεις. Πολύ σημαντικό. Ξέρεις, έχουν κάποιες λάθος αντιλήψεις ότι το θύμα το δέχεται, το θύμα συνενεί, το θύμα συμμετέχει, ή όλες οι γυναίκες είναι αδιάφορες, είναι κυριαρχικές, αρνητικές δηλαδή σκέψεις επάνω στις γυναίκες. Από εκεί και πέρα υπάρχει δυσκολία ελέγχου των συναισθημάτων και των παρορμητικότητα. Σίγουρα προβλήματα προσωπικότητας, όπως λέγαμε προηγουμένως, δηλαδή ένα άτομο το οποίο δυσκολεύεται να ελέγξει το θυμό του. Τάσεις επιθετικότητας, ένα ασταθές επαγγελματικό περιβάλλον και κάτι χαρακτηριστικό ότι έχουν κακομεταχειριστεί ζώα. Είναι χαρακτηριστικό το ότι πολλές φορές η κακομεταχείριση ζώων αποτελεί προάγγελο στην κακομεταχείριση των ανθρώπων και δι στο βιασμό. Κάτι χαρακτηριστικό ωστόσο, το οποίο ισχύει για το 100% των βιαστών, είναι ότι υπάρχει άρνηση έλλειψης της ευθύνης. Όλοι λένε ότι φταίει κάτι άλλο. Έφταιγε κακιά η ώρα, έφταιγε η γυναίκα η οποία είναι κάποιο τρόπο. Αυτή είναι η δικαιολογία τους λοιπόν. Έφταιγε ακριβώς. Είναι το χαρακτηριστικό, το οποίο ισχύει στο 100% και μάλιστα αυτό ισχύει σε έρευνα πανελλαδική πάνω σε βιαστές, σε θήτες βιαστές, η οποία έγινε σε επίπεδο Ελλάδος μάλιστα. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το σημαντικό στάδιο στο οποίο ο βιαστής αποδέχεται την ευθύνη, είναι και το στάδιο στο οποίο νιώθει και ανακούφιση. Δηλαδή, αποδέχομαι την ευθύνη ως βιαστής, σημαίνει νιώθω ανακούφιση και αργότερα σημαίνει ότι βρίσκομαι πιο κοντά στο να πάρω βοήθεια. Έχω κάνει δηλαδή ένα σημαντικό βήμα
ούτως ώστε να πάρω βοήθεια. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, στα στάδια της αποδοχής. Τα στάδια της αποδοχής όπου μιλούμε, το πρώτο είναι η κατάρρευση και η αποδιοργάνωση. Είναι το πρώτο στάδιο, το οποίο γίνεται είτε άμεσα, είτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος να καταρρεύσει είτε άμεσα, εκείνη τη χρονική στιγμή, είτε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, 4 εβδομάδων έως και 6 μηνών έχουν περιγραφεί περιπτώσεις όπου υπάρχει κατάρρευση. Η προσπάθεια φυσικά επανεκκίνησης, καλύτερα να συμβεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά από το πρώτο στάδιο της κατάρρευσης. Απόθεση είναι ένα στάδιο το οποίο δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζεται, και λέω δυστυχώς γιατί όσο αποθούμε μια τραυματική εμπειρία, τόσο αυτή επιστρέφει δια της πλαγίας, δηλαδή μπορεί να επιστρέψει σαν ψυχοσωματικό πρόβλημα ή αντίστοιχα σαν προβλήματα στην συναισθηματική σφαίρα. Και φυσικά το τελευταίο στάδιο, το οποίο είναι η αποδοχή, δηλαδή αποδέχομαι το γεγονός, καταλαβαίνω το τραυματικό γεγονός, αγκαλιάζω το τραυματικό γεγονός, συνεχίζω την υπόλοιπη ζωή μου με το τραυματικό γεγονός. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, η ψυχολογία του θύματος. Ποια είναι η ψυχολογία του θύματος? Μετατραυματική διαταραχή. Μιλάμε για τραύμα, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι δύσκολη. Άρα, έντονοι εφιάλτες, προβλήματα διατροφής, παχυσαρκία πολλές φορές, προκειμένου να κρύψω τη σεξουαλικότητά μου, θυμός, επιθετικότητα, κατάθλιψη, άγχος είναι χαρακτηριστικό. Αυτοκτονικότητα. Έχουμε επίσης περιπτώσεις πετυχημένων αυτοκτονιών σε γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά. Αιμονή με την καθαριότητα. Και όπως είπα και προηγουμένως, μετατραυματική διαταραχή. Μάλιστα, φαίνεται ότι τα συμπτώματα είναι πολύ πιο έντονα όταν δεν υπάρχει τιμωρία του θήτη, δηλαδή όταν δεν τιμωρείται ο θήτης. Και για να δούμε λοιπόν τον επόμενο πίνακα που λέει το για ποιο λόγο οι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην αθώωση, για ποιο λόγο δηλαδή δεν τιμωρείται ο θήτης. Το κοινωνικό προφίλ. Φαίνεται μάλλον ότι τα άτομα τα οποία έχουν ένα καλύτερο, νεότερο κοινωνικό προφίλ, μάλλον δεν τιμωρούνται τόσο πολύ. Το νεαρό της ηλικίας, η έλλειψη εξωτερικών βλαβών στο θύμα προφανώς, πρώτερος ένδυμος βίος, προηγούμενη συνέβρεση με το θύμα και μη άμεση καταγγελία. Έχουμε και τις εσωτερικές βλάβες όμως. Έχουμε και τις εσωτερικές βλάβες, οι οποίες υπάρχουν, παραμένουν. Απλά δυστυχώς πολλές φορές δεν είναι προσμετρήσιμες. Είναι προσμετρήσιμες τα άτομα τα οποία βρίσκονται στη ψυχική σφαίρα. Αλλά ωστόσο νομίζω ότι δεν φαίνονται εξωτερικά τουλάχιστον. Έστω και αν πολλές φορές και εξωτερικά φαίνονται, δεδομένου ότι το άτομο το οποίο έχει πέσει στη συγκεκριμένη κατάσταση πραγματικά μπορεί να αισθάνεται πάρα πολύ δύσκολα. Από εκεί και πέρα περνούμε στο τελευταίο που είναι προτάσεις, προτροπή προς τα θύματα. Ξέρεις, σπάστε τη σιωπή, ακούγεται κλισέ, ακούγεται κοινότυπο, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σπάστε τη σιωπή, μιλήστε, μην βρεθείτε σε αυτό το πολύ μικρό ποσοστό που δεν μιλούν το 6 με 8%, που μιλούν στο 6 με 8%, στο 92-93% που δεν μιλούν, μπερδεύτηκα. Απενοχοποιηθείτε λοιπόν. Δεδομένου του ότι πολλές φορές το άτομο έχει ενοχές και η υπόλοιπη, ξέρεις, κοινωνία πολλές φορές συνενεί ούτως ώστε να δημιουργήσει ενοχές στο άτομο, στο θύμα, δηλαδή το ήθελες, προκάλεσες. Αναζητήστε νομική προστασία, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και μιλήστε με ειδικό της ψυχικής υγείας, δεδομένου του ότι ο συγκεκριμένος θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε μια τραυματική εμπειρία, η οποία ωστόσο είναι μια τραυματική εμπειρία που, όπως είπα και προηγουμένως, θα την αγκαλιάσει όλη τη ζωή και θα προχωρήσει στην υπόλοιπη ζωή του κάποιος. Μάλιστα, λοιπόν, το συμπέρασμα ποιο είναι? Το συμπέρασμα είναι μιλήστε, σπάστε τη σιωπή και πρέπει να μείνουμε με αυτό. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το απενοχοποιηθείτε επίσης. Μιλήστε, απενοχοποιηθείτε. Ξέρεις, όλα αυτά τα δύο, το ένα και το δύο, θα έλεγα ότι είναι συναφή μεταξύ τους. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ενοχές, ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει πολύ πιο εύκολα, εξωτερικεύει πολύ πιο εύκολα το συναισθημά του και αν θέλει την τραυματική του εμπειρία. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, στο ψιλορύτμο θα ανέβουμε. Άμεσα, όποτε θέλεις. Άμεσα. Άμεσα. Είναι εύκολο πλέον, έχει κατέβει το χιόνι? Έχει κατέβει πολύ το χιόνι. Έχει κατέβει. Πιο δύσκολο, ίσως. Μάλιστα, πιο δύσκολο. Δεν σε φοβάμαι. Στα δύσκολα είσαι καλός εκεί να. Σε πόση ώρα θα είμαστε πάνω? Γρήγορα. Σε κάνα 20 λεπτό, 25 λεπτό. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.